Thank you.
coach, κάναμε τα εύκολα δύσκολα. Έχασαμε στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολλές ευκαιρίες. Και στο τέλος, Γιάκη, με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μπει. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλήθεια είναι, άμα είναι κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι και δει το τελικό αποτέλεσμα το 2-1, θα θεωρήσει ότι έχει γίνει ντέρμπι, μάχη. Αλλά αν δεις αποστασιοποιημένα και όλες τις ευκαιρίες και την εικόνα του αγώνα, το μάτς ήταν πραγματικά για μια πολύ εύκολη νίκη, ειδικά μετά το 2-0. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί ήταν λογικό. Ο Πανηλιακός πήρε μέτρα στο γήπεδο, ρίσκαρε, άφησε χώρους, γιατί λογικό ήταν, τα παιδιά βγήκανε μπροστά όλα για όλα. Βρήκαν πολλούς χώρους για να κάνουμε ένα 3-0, είτε από επιπολαιότητα, είτε από κούραση, είτε από ανικανότητα, είτε από ικανότητα του αντιπάλου, πείτε το όπως θέλετε. Και ξαφνικά ήρθε ένα κρύο γκολ που το είδατε πάνω στην πώς θα το λέγα, στην, εκεί που είχαμε ηρεμήσει και θεωρούσαμε ότι το μάτς τελείωσε. Και αυτό το δείγμα, να είστε σίγουροι ότι θα το διορθώσουμε, γιατί πραγματικά είναι επειδή έχουμε πολύ νεανική ομάδα. Είναι παιδιά που εύκολα ενθουσιάζονται. Με το 2-0 θεώρησαν ότι τέλειωσε το μάτς και μετά προσπαθούσαν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Αυτό είναι λογικό, το ξέρουμε, το παλεύουμε κάθε μέρα να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και ξαφνικά, χωρίς να μας κάνει ευκαιρία μετά βέβαια καμία ο Πανηλιακός, αλλά είναι, ζούσαμε μέσα στο άγχος μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Αλήθεια είναι αυτό. Για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια, αυτό που έχουμε πει, δεν αλλάζει κάτι. Κάθε Κυριακή θα σας λέω τα ίδια. Εγώ για αυτή την ομάδα, δηλαδή, η λέξη χαρούμενος είναι μικρή. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρουμε πόσοι μας πίστευαν από το καλοκαίρι, είτε μέσα κοντά ή έξω από την ομάδα. Τους έχουμε διαψεύσει όλους. Τα παιδιά αξίζουν 1000 μπράβο πάνω από όλα αυτοί και μετά το team, η διοίκηση και ο κόσμος μας στηρίζει. Έχουν κάνει μια συγκλονιστική προσπάθεια 5 μήνες. 6 μέρες είμαστε στο γήπεδο στο κόκκινο και είδατε ότι το γήπεδο μας τα έχει δώσει πίσω. Από εκεί και πέρα θα ηρεμήσουμε, να κάνουμε καλές γιορτές με ηρεμία, να φορτώσουμε τις μπαταρίες μας, να ετοιμαστούμε και να έχουμε υγεία από το Θεό για να πάμε, όπως τελειώσαμε τον πρώτο γύρο, να συνεχίσουμε και το δεύτερο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές να έχει με υγεία. Κόουτς, πολύ δυνατό το παιχνίδι. Η ομάδα από ό,τι φάνηκε από την αρχή δεν βρήκε ρυθμό. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε μια νεανική ομάδα. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά τις λεπτομέρειες του κάθε παιχνιδιού. Δεν μπορεί μια ομάδα να είναι ανταγωνιστική, αλλά σε κάποιες φάσεις να χάνει λίγο τον προσανατολισμό της, να μην έχουμε καλές αλληλοκαλύψεις. Βέβαια, αυτά τα διδάσκουμε στην προπόνηση. Αλλά πιστέψτε με, όταν έχεις ένα μέσο όρο ηλικίας, 19,2 ξεκινήσαμε, 18, τόσο έχω καταντήσει γραφικός να το λέω συνέχεια. Αυτά τα πράγματα αποκτούνται μόνο με την εμπειρία και με τα παιχνίδια. Απλώς το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να μάθουμε πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτές οι λεπτομέρειες ή θα μας κρατήσουν στην κατηγορία ή θα μας σκοτώσουν και θα μας ρίξουν από την κατηγορία. Το θέμα είναι ότι υπολογίζαμε στον πρώτο γύρο να έχουμε 16 με 18 βαθμούς, έχουμε μόνο 13. Εμείς θα κάνουμε την αντεπίθεσή μας στο δεύτερο γύρο, θα μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να δούμε τα παιδιά από τους τραυματισμούς, αν μπορούμε να πάρουμε 2-3 προσθήκες από παιδιά ντόπια, γιατί η ομάδα έχει τρομερό οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορεί να πάρει παίκτες επαγγελματίες για να μπορέσουν να τραβήξουν και τους υπόλοιπους αγωνιστικά. Και πιστέψτε με ότι ο Πανηλιακός θα δώσει και την ψυχή του για να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να σωθεί από τη ΓΑΜΑ Εθνική, να σώσει δηλαδή την κατάσταση. Είναι δύσκολο, αλλά επειδή έχω παιδιά μαχητές και το αποδείξανε και σήμερα, και αν ο διαιτητής ήταν λίγο, το βλέπε λίγο πιο στοϊκά το παιχνίδι, που λέμε 50-50, θα μπορούσε να δώσει και το χέρι στην κεφαλιά του Λούσκου συστατική φάση, να κάνουμε το 1-1. Είχαμε και εμείς ευκαιρίες, μειώσαμε, αλλά είδατε κι εσείς ότι παίξαμε με μια ομάδα που είναι πρώτη στην κατηγορία και στο τέλος κάνανε καθυστέρηση, φυσιολογικό είναι γιατί θέλαν το παιχνίδι, για να περάσει ο χρόνος. Αυτό τόνισα μέσα στα παιδιά, ότι η νίκη αυτού του δυνατού αντιπάλου δίνει αξία και σε εμάς που το παλέψαμε, αλλά χάσαμε στις λεπτομέρειες. Αν βελτιωθούμε εκεί, έχουμε πολλές πιθανότητες να σωθούμε. Και εκεί θα δουλέψουμε.